να αλλιεύσει τις δικές του χρεότητες και όχι βαρύς όπως είναι. Τα επόμενα 5 χρόνια στους δικούς μου τομείς αρμοδιότητας πρέπει να παντρέψω πολιτικές που έχουν να κάνουν με μια Ευρώπη που προστατεύει, δηλαδή μια Ευρώπη ασφάλειας, εξωτερικών συνόρων, που ξέρει να δέχεται αυτούς που χρειάζονται προστασία ασύλου, αλλά και να επιστρέφει όλους όσους δεν έχουν λόγο προστασίας στην Ευρώπη, και με άλλες πολιτικές της Ευρώπης που ανοίγει δρόμους και ευκαιρίες. Η ευρωπαϊκή κοινωνία στο μέλλον θα είναι ακριβώς αυτό το μείγμα μιας Ευρώπης που προστατεύει με μια Ευρώπη που ανοίγει δρόμους. Και αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, για μένα τουλάχιστον. Με τον Juncker, ο πολιτικός κύκλος Juncker είχε σαν τίτλο, μιας και σας αρέσει η κουβέντα για τους τίτλους, να σώσουμε. Τις πολυκρίσεις, να σώσουμε. Να σταθούμε όρθιοι απέναντι σε μια σειρά από απειλές καταλυτικές, καταιγιστικές, που κλόνησαν την Ευρώπη, αλλά δεν την κρέμισαν. Και τώρα ανοίγει ο κύκλος της καινούργιας επιτροπής, ο οποίος αφορά και τη νέα γενιά, θα έλεγα, είναι ας πούμε το κάλεσμα της δικιάς σας γενιάς. Τα επόμενα χρόνια ο τίτλος θα είναι Transition, μετάβαση. Η δικιά σας η γενιά θα είναι αυτή που μαζί με τη νέα ευρωπαϊκή ηγεσία θα πρέπει να ηγηθεί της μετάβασης της Ευρώπης σε μια Ευρώπη πιο πράσινη, στην πράσινη οικονομία, χωρίς δηλαδή άνθρακα και λιγνίτη, σε μια ψηφιακή Ευρώπη που θα αφήνει οριστικά πίσω της την εποχή της αναλογικότητας, τη γραφειοκρατία, τα χαρτιά, ό,τι ταλαιπωρεί την καθημερινότητα του πολίτη όταν συναλλάσσεται με το κράτος, και με μια τρίτη μετάβαση, σε αυτό που έλεγα πριν, τις συνεκτικές κοινωνίες. Πρέπει εμείς οι Ευρωπαίοι να χτίσουμε τις κοινωνίες του αύριο με έναν τρόπο που θα εξυπηρετεί αυτά που μας νοιάζουν. Αυτές τις πολιτικές προστασίες, τις πολιτικές ευκαιριών. Αν δεν το κάνουμε εμείς αυτό, για μας, θα μας το επιβάλλουν οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι. Δηλαδή ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι μια σπίδα για μας, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να απαντήσουμε στα προβλήματά μας. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις πια εδώ και πολύ καιρό εντάσσονται μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως και πρέπει, ισούνται κατά την άποψή μου, εξισώνονται με την αντίληψη που πρέπει να έχει κάποιος για τη σχέση με έναν δύσκολο γείτονα. Είναι στο συμφέρον μας με έναν δύσκολο γείτονα, πρώτον να είμαστε σε μόνιμη συζήτηση, να μπορούμε πάντα να δείσουμε λύσεις στα προβλήματα, να μην τσιμπάμε εύκολα στις προκλήσεις, να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, να έχουμε πάντοτε με το μέρος μας την ισχύ του νόμου και της νομιμότητας και γενικότερα να μην επιτρέπουμε από τα πολύ σημαντικά εσωτερικά προβλήματα που έχουμε να εργαλειοποιείται η εξωτερική μας προοπτική, η εξωτερική μας σχέση σε σημείο που να ανατρέπουν τις εθνικές μας επιδιώξεις. Πιστεύω ότι μέσω της Ευρώπης είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα παρά, όπως έδειξε και το παρελθόν, με μοναδικές ατομικές στάσεις που δεν απέδωσαν στο παρελθόν.